Μία έρευνα για τη ζωή και το έργο του Μακρόν ως Προέδρου της Δημοκρατίας αλλά και για τα προηγούμενα στάδια της καριέρας του τόσο ως αξιωματούχος όσο και ως τραπεζίτης έχει προκαλέσει σ' άλλο στη Γαλλία εδώ και λίγες ημέρες. Το παλάτι των Ηλυσίων, το οποίο ενημερώθηκε από πολυάριθμε πηγέ ότι ετοιμαζόταν ένα τέτοιο βιβλίο, εξέδωσε ειδική εντολή, απαγορεύοντα υπό την απειλή των κυρώσεων σε όλου του υπαλλήλου, ακόμη και του συνοδού, να επικοινωνούν με του δημοσιογράφου Ζεράρ Ντέιβ και Φαμπρίσι Λέμ. Το βιβλίο Προδότη και Ασημαντότητα αποτελεί μια πολιτική παρατήρηση των δραστηριοτήτων του 8ου Πρόεδρου τη 5η Δημοκρατία στην οποία κάθε δήλωση επιβεβαιώνεται σύμφωνα με του συγγραφεί από γεγονότα, αριθμού και στοιχεία. Οι συγγραφεί χρησιμοποιούν βαριέ εκφράσει όπω ψεύτη και χειραγωγό, του οποίου οι πολιτικοί τρόποι στην επίλυση ζητημάτων δεν μοιάζουν μόνο με την εποχή τη απολυταρχία, αλλά αντιστοιχούν ακριβώ στο περίφημο Το κράτο είμαι εγώ, σαν άλλο Λουδοβίκο 14ο. Ο Μακρόν που ξεκίνησε να σκαρφαλώσει στο γαλλικό πολιτικό όλυμπο, σύμφωνα με του συγγραφεί, αποφάσισε να το κάνει όχι με ειλικρινή και ανοιχτό τρόπο, όπως ακολούθησαν οι προκάτοχοί του, τις περισσότερες φορές ξεκινούσαν από μέτριες θέσεις είτε στο νομοθετικό ή στα εκτελεστικά τμήματα της κυβέρνησης, αλλά όπως ο Ταρτούφος, θεατρικός ήρωας του Μολιέρου, υποκριτής, ανήθικος άνθρωπος που παριστάνει τον ηθικό. Και οι δύο δημοσιογράφοι, ο Ζεράρ Ντέιβ και ο Φαμπρίς Λέμ, εξάγουν δύο συμπεράσματα με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν. Πρώτον, ο Μακρόν ξέρει να λέει ψέματα, ώστε κατάφερε να κοροϊδέψει σχεδόν όλες τις πρώην πολιτικές ελίτ της χώρας, που δεν μπορούσαν καν να φανταστούν ότι αυτός ο εξαιρετικά καλοσυνάτος, ευγενικό νεαρός με εξαίσιους τρόπους, είναι ικανός να προδώσει όλους εκείνους που τον βοήθησαν να ανέβει στην κορυφή. Και δεύτερον, και οι δύο δημοσιογράφοι επικεντρώνονται, θα λέγαμε, στο κοινό στόχο του σημερινού Γάλλου ηγέτη, όταν υφαίνει τις ίδρυγκές του και λύνει αποκλειστικά τα δικά του προβλήματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.